Θα θέλαμε να μας πείτε για την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες λόγω του κορονοϊού στη χώρα. Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε μια απότομη αύξηση των κρουσμάτων, αυτή που διαπιστώνει όλος ο κόσμος. Με ταυτόχρονα ένα σύστημα υγείας που δεν είναι θωρακισμένο, είναι αθωράκιστο. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε φωνάζαμε και 8 μήνες, διεκδικούσαμε μέτρα, έκτακτες λύσεις. Θεωρούμε ότι ο κόσμος τώρα έχει μπροστά του μια δύσκολη δοκιμασία με βάση και την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται αλλά και την υγειονομική κατάσταση. Εδώ το προσωπικό να ξέρω ότι δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Προσπαθεί δηλαδή μια σειρά αντιξοότητες που αφορούν την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, ελλείψεις σε βασικά πράγματα μπροστά σε αυτό που φαίνεται ότι έρχεται. Εμείς λέμε ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα θα διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο παραπάνω μπορούν. Γι' αυτό λέμε στην κυβέρνηση ότι έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να ακούσει τους νοσοκομιακούς γιατρούς της χώρας και όχι να υποτάσσει τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά όπως έκανε στο παρελθόν, στα κέρδη, σε επιχειρηματικούς ομίλους, του τουρισμού ή άλλων. Ο κόσμος αυτό που φοβάται πραγματικά είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που νοσήσει και χρειαστεί ένα κρεβάτι νοσηλείας. Φοβόμαστε μην φτάσουμε στο σημείο της Ιταλίας δυστυχώς, δηλαδή να βιώσουμε τέτοιες τραγικές καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι ότι τα περισσότερα νοσοκομεία λειτουργούν με αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε μια πρόταση με τη λογική του ακορντεόν. Δηλαδή γεμίζει μια πτέρυγα, κλείνει μια άλλη πτέρυγα για να γεμίσει και αυτή με COVID. Δηλαδή έχουμε μια σταδιακή μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου του COVID. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη λοιπή νοσηρότητα, για τις υπόλοιπες παθήσεις, οι οποίες συνεχίζουν και χρειάζονται νοσηλεία, συνεχίζουν και είναι επικίνδυνες. Γι' αυτό και αυτό είναι ένα θέμα, αν θέλετε, που είχαμε τονίσει την πρώτη στιγμή. Η δεύτερη πλευρά είναι η ΜΕΘ. Όσον αφορά τις ΜΕΘ, βλέπετε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, βλέπετε τη μάχη που δίνουν οι συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να μην ζήσουμε τέτοιες στιγμές εδώ, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να επισημάνουμε τα προβλήματα, να επισημάνουμε τους κινδύνους. Για παράδειγμα, στο δικό μας νοσοκομείο υπάρχουν 23 κρεβάτια ΜΕΘ για COVID, άλλα 10 κρεβάτια για μη COVID ασθενείς και 4 ακόμα κρεβάτια της ΜΑΦ που έχουν μετατραπεί. Συν οι διασωληνωμένοι στο θάλαμο. Αυτό σημαίνει ότι για να λειτουργήσουν έστω αυτά τα κρεβάτια χρειάζεται τώρα αύριο συν 18 τουλάχιστον νοσηλευτές. Γιατί δεν είναι μόνο να έχεις τον εξοπλισμό τον αναπνευστήρα, χρειάζεται και ο συνάδελφος, ο εξειδικευμένος εντατικολόγος ή κάποιος άνθρωπος που πιθανόν να εκπαιδευτεί αν υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη, αλλά σίγουρα χρειάζεται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ειδικά νοσηλευτικού. Πόσοι από αυτούς που μπαίνουν στις ΜΕΘ τα καταφέρνουν, κερδίζουν και πόσοι δυστυχώς χάνουν τη μάχη με τον κορονοϊό? Κοιτάξτε, με βάση τα τελευταία στοιχεία της βιβλιογραφίας, αν δεν κάνω και εγώ λάθος, ένα 15% των ανθρώπων που νοσούν χρειάζονται νοσηλεία και ένα 15% του 15% χρειάζεται εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα η θνητότητα στις ΜΕΘ της χώρας νομίζω είναι σε ένα δεδομένο μέσο όρο όπως και η διεθνής θνητότητα. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να αποφύγουμε, γιατί ξέρετε από παλαιότερες και επιστημονικές εργασίες αυξάνεται κατά 50% η πιθανότητα κάποιος άνθρωπος να επιζήσει όταν μπει σε μία ΜΕΘ από ότι όταν δεν μπει, εάν προφανώς πληρεί τα υγειονομικά, τα ιατρικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θέλουμε να αποφύγουμε ένα φαινόμενο διασωληνωμένων αρρώστων που θα είναι εκτός ΜΕΘ, θα είναι δηλαδή σε κοινούς θαλάμους. Αυτό το πράγμα θα εκτοξεύσει και τη θνητότητα, θα εκτοξεύσει τους θανάτους δηλαδή, για να το πω απλά. Γι' αυτό το λόγο από την πρώτη μέρα διεκδικούμε, παλεύουμε για άνοιγμα κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας, οι οποίες θυμίζω ότι στη χώρα τώρα με βάση την κυβέρνηση είναι 1.100, που δεν είναι τόσο στην πραγματικότητα, αλλά έστω και αυτό να ισχύει, ενώ θα έπρεπε στην προ-κορονοϊού εποχή να είναι τουλάχιστον 2.500. Άρα καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε και γιατί πρέπει να συμπαρασταθεί και να παλέψει γι' αυτός και αυτός για τα ίδια πράγματα. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι βλέπουμε ότι όλο και πιο νέοι αναγκάζονται να μπουν σε ΜΕΘ? Κοιτάξτε, δεν έχουν αλλάξει τα επιδημιολογικά στοιχεία. Πάντα στα όρια των στατιστικών και της βιβλιογραφίας θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο νέοι. Συνεχίζουμε να μιλάμε για μία νόσο η οποία χτυπά περισσότερο τις επαφείς ομάδες. Αυτό δεν έχει αλλάξει στατιστικά. Έχει αλλάξει ότι υπάρχουν πάρα πολύ περισσότερα κρούσματα σε νέους ανθρώπους. 40-50 χρονών. Ακριβώς. Και προφανώς μέσα σε αυτά τα πολλαπλά κρούσματα θα έχουμε
και τα αντίστοιχα στατιστικά που οδηγούν σε διασωληνωμένους. Εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι μιλάμε για ηλικίες οι οποίες δεν έκαναν γενικώς και αορίστως πάρτι ή ήταν αρνητές της μάσκας. Πρέπει να μιλήσουμε για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς, για την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για καταστάσεις δηλαδή που έπρεπε η κυβέρνηση να είχε πάρει την ευθύνη της και δεν την πήρε, παρά μόνο κούνα για το δάχτυλο και ουσιαστικά ενοχοποιούσε τον κόσμο που νόσησε ή που θα νοσήσει, λέγοντάς ότι είναι ατομική του ευθύνη ή ατομική του ανευθυνότητα το ότι νόσησε.